12ο ιστορικό ράλι Ακρόπολης, 17 του μηνός. Ξεκινώντας από την Ιταία στις 9.30 ώρα το πρωί, θα κάνουν μια διαδρομή 173 χιλιόμετρων και θα βρεθούν στο καταφύγιο πάνω από την Παύλιανη. Κατσαούνι, πού βρίσκεστε? Μοντε Κάρλο βλέπω, καράβια δεξιά-αριστερά, φθηνούς καφέδες. Ιταία Ελλάς. Σίγουρα. Σίγουρα. Θα κοιτάξουμε το χάρτη μήπως? Όχι, δεν χρειάζεται, Ιταία. Και τι κάνετε? Διότι αποκλείεται να βρεις το Μοντε Κάρλο, αυτό που βλέπεις από πίσω μου. Άρα δεν γίνεται. Βλέπω το ίδιο αλλά και η χαράβια, εδώ δεν έχει τίποτα. Τίποτα, μια χαρά είναι. Όλα ωραία. Πού βρίσκεστε? Πάλι θα τα ξαναπούμε. Στο 12ο ιστορικό Ακρόπολη. Στο 12ο ιστορικό Ακρόπολη. Και ο κύριος Βουκίδης από πίσω σου και χαίρεται που σε βλέπει. Ω, ναι, μου χαϊδεύει και τα μαλλιά. Ακριβώς. Καλημέρα. Τι κάνετε εδώ, καλά στην Ιταία? Ήρθαμε για το ιστορικό Ακρόπολη το 12ο, το οποίο ουσιαστικά είναι 15ο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα τρία κλασικά Ακρόπολης που ξεκίνησαν. Και μην έχουν ακριβώς την ηλικία του παιδιού αυτού. Διότι τα παιδιού αυτού, παιδιού... του κυρίου, α, εδώ πέρα, του Θεοφάνη. Α, του κυρίου εδώ, ναι. Μου λες τα... εδώ και τον έχεις 10 μέτρα απόσταση. Διότι τα, όπως θυμόσαστε, το κλάσικο Ακρόπολης δημιουργήθηκε την ημέρα που γεννήθηκε από μια απόφαση που πήραμε σαν διοικητικό συμβούλιο με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Είχαμε λοιπόν τα τρία κλάσικα Ακρόπολης, τα οποία μετά μετονομάστηκαν ιστορικά Ακρόπολης. Και έχω συμμετάσχει σε όλα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο οργανωμένο. Μπράβο στον Χρήστο τον Αποστολίδη και ελπίζω να έρθουν ακόμη άλλα τόσα και να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και σε άλλα τόσα ακόμα. Δηλαδή είναι ωραίο επειδή είναι δύσκολο. Μη σας φέρνω σε δύσκολη θέση για τον Αποστολίδη. Όχι, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο, έχει τις δυσκολίες του, αλλά δεν υπάρχουν δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Καλά να δω σήμερα στις ανηφοριές παραπάνω. Καλά να είμαστε και το αυτοκίνητο να είναι καλά. Καλά. Ραντεβού το απόγευμα. Θα τα πούμε. Φεύγοντας από την Ιταία, τα αυτοκίνητα θα πάνε παραλιακώς προς Γαλαξίδη. Και μετά από 14 χιλιόμετρα θα κάνουν δεξιά για να ανέβουν στα βουνά από το Λιδωρίκι Πεντόρια.
Έχοντας ανέβει το βουνό απάνω για τα 5 όρια και την Αγία Ευθυμία, θα κάνουν τον κύκλο, θα ξαναεπιστρέψουν στον παραλιακό και θα πάνε πάλι για να ξανανεύουν το δρόμο προς Λιδωρίκη. Και πάνω από την Αγία Ευθυμία ο καιρός λίγο τα χαλάει. Καλημέρα. Για άλλη μια φορά το Ακρόπολης είναι στις περιοχές που μεγάλωσε. Φιλοξενούμε το 12ο ιστορικό Ακρόπολης εδώ στις Βρίζες, ένα οροπέδιο ανάμεσα στην Καλοσκοπή και στην Παύλιανη, ανάμεσα στην Ήτη και στην Κιώνα, και είμαστε εδώ για να θυμηθούμε παλιές δόξες και δευτερευόντως να σας φιλέψουμε και με τα πράγματα που φτιάχνουμε. Εδώ κάνουμε δραστηριότητες, έχουμε ποδήλατα, κάνουμε τρέικινγκ. Όταν έχει χιόνι έχουμε snowmobile με τα οποία πάμε βόλτα στο βουνό. Έχουμε 2 ώρα track για να κάνουμε ελεύθερο σκι και βέβαια πολύ καλή διάθεση για να σας φιλοξενήσουμε. Καλά κρασιά. Η διαδρομή ήταν φανταστική. Ήταν πολύ ωραία διαδρομή. Ήταν ωραία τα τοπία. Το που βρήκαμε και εδώ που βρισκόμαστε τώρα στην ασυγκρότηση, εδώ στο σημείο λέω χρόνου 5, στο καταφύγιο εδώ είναι πολύ όμορφα. Είναι βέβαιο ότι θα επισκεφθούμε ως τουρίστες πλέον εδώ την περιοχή. Λοιπόν, και είναι καλό ότι. Είναι καλό ότι το ιστορικό Ακρόπολης αναδεικνύει πέραν της ιστορίας των οχημάτων, αναδεικνύει ας πούμε και ωραίες τοποθεσίες και που μορφαίνουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι ειδικές, σαν ταχύτητα, τη ζητούμενη ταχύτητα, πώς ήταν, αργές, γρήγορες, κανονικές, τι.
Εντάξει, το πρόβλημα ήταν περισσότερο εκεί που πρέπει να προσαρμοστεί από τη μία αλλαγή στην άλλη, όταν υπήρχαν μεγάλες αλλαγές που ήταν πάνω από 10 χιλιόμετρα διαφοράς στη μέση ταχύτητα και ειδικά όταν δεν ξέραμε σε ποιο σημείο θα είναι η χρονομέτρηση και πρέπει να προλάβουμε, μπορέσουμε γρήγορα να προσαρμόσουμε την ταχύτητα. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία του αγώνα. Ναι, ότι ποιο είναι αυτό ο οποίο μπορεί να κάνει γρήγορα την αλλαγή και να μπορεί να προσαρμόσει γρήγορα την ταχύτητά του εκεί. Γιατί εμεί έχουμε ένα Fiat 128-3P Berlinet. Το οποίο είναι πολύ καλό και στο βρεγμένο πήγαινε καλά. Δηλαδή, άκουσα από πολλούς άλλους συμμετέχοντες ότι είχαν πρόβλημα και ή χάνανε από λίσθηση ή κινδύνευσαν να χάσουν και τον έλεγχο του οχήματος. Γιατί ήταν η διομορφία της κατασκευής με πισωκίνητα, με μακριμούρικα, τα οποία είχαν υποστροφή. Σε κάποια σημεία που ήταν βρεγμένο και ήταν ανηφορικό κομμάτι και φουρκέτα. Εκεί τους δυσκόλευε λίγο. Ευτυχώς δεν είχαμε. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα, αλλά. Εντάξει, πιστεύω ότι εμείς πήγαμε πολύ καλά στα τρία πρώτα κομμάτια. Εσείς βγάζετε τους χρόνους. Όχι, δεν είμαστε τόσο λεπτομερείς. Απλά τι κοιτάτε. Βγάζουμε ό,τι μπορούμε. Κοιτάμε τις ειδικές για τις... και τις γράφουμε όσο γίνεται. Δεν θα το κλωτσίσουμε, δεν θα το κλωτσίσουμε. Να δεις τι άλλο ακόμα θα βάλει. Νίτρο. Θα του βάλουμε μαγνήσιο. Του βάζουμε και μαγνήσιο τώρα. Για να πάρει μαγνήσιο. Τέταρτη. Ποια διαφορά τα προηγούμενα με το φετινό. Έχουμε όργανα. Μ' αρέσετε. Δηλαδή πριν πηγαίνατε Πρίμα Βίστα. Μόνο για μπύρες. Μόνο για μπύρες. Αυτό δεν το έχω ακούσει στο Ακρόπολης. Καλαούζα τότε. Ευχαριστούμε. Άντε, καλή μελέτη. Ποια διαφορά το δικό σας το μίνι από τον κύριο Κοτζιά? Εμένα είναι απλά καλύτερο. Αλλά το έχει φτιάξει ο κύριος Κοτζιάς. Αλλά το έφτιαξε καλύτερα από το δικό του. Πελάτης είστε, πρέπει να σας προσέχει. Έτσι, σωστά. Εσείς τι λέτε, κύριε, για όλα αυτά? Τι να πω, είναι γεγονός ότι φτιάχνω καλύτερα τα αυτοκίνητα των πελατών μου από ότι το δικό μου. Τρέχετε. Αν φύγουν από μένα, ναι, τρέχω κι εγώ. Και αν με αφήσουν, μπορεί και να τους περάσω. Πρέπει να με αφήσουν για να τους περάσω. Αλλιώς. Αυτό θέλει άλλη μαγιά μου. Μόλις τάξεις τώρα λίγο ψηλικό οξύ, θα σε αφήσει. Δηλαδή, αλλά συνοδηγό να ρεμβάζει από παγκάκι, δεν το έχουμε δει ακόμα. Όλα χρειάζονται, μηχανισμό, όλα χρειάζονται. Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σήμερα και εμείς το ίδιο. Εξετάσεις δίνει και ο κύριος, μη στεναχωριέστε. Χρόνια τώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τα στέχω, μα αν είχες πάρει δίπλωμα, δεν θα δίνεις. Σωστά. Εδώ πέρα. WRC, γιατί. Σίγουρα. Ναι, νομίζω. Σε λάθος αγώνα είσαι. Λες. Για ξανακοίταξε. Θα το ελέγξω. Τι βλέπεις δεξιά και αριστερά? Γενικά, θάλασσα, γιατί. Θάλασσα, καραβάκι και πάει λέγοντας. Ναι, γιατί, μπορείς, είμαι λάθος, Κάνεις τουρισμό. Όχι, για τουρισμό καλά το πάω. WRC. Ωραία. Αλλά τώρα με μπέρδεψες, μου λες WRC, μπλουζάκι, ξέρω εγώ. Εσύ φοράς, αλλού τρέχεις, αλλού μπλουζάκι φοράς, εγώ φταίω. Πώς πας, Παντελή? Ικανοποιητικά. Ικανοποιητικά. Ναι, το βλέπω, το αριστερό το μάτι πετάει. Κάποιος θα σε δει.
Πείτε. Κιόλας. Πάντα. Ορίστε. Shell service. Μπράβο. Νικητές όπως και πέρσι. Τρίτη γενικής λοιπόν, πες μας Εύα Γόρα. Τρίτη γενικής, Παντελής Αδωνόπουλος, κυρία Μάιρα Καλίτση. Και πρώτη στην κατηγορία G. Sorry, but we will do it next time. Εγκριμένα στην 33η θέση από την τέταρτη. Αυτά έχουν όμως οι αγώνες που τελειώνουν στη ράμπα. Άρη συγκλέψει την κοψάδα. Τσάδαρη. Έτσι, οι αγώνες τελειώνουν πάντα στη ράμπα. Θέλουμε του χρόνου να υπάρχει και σπόρτινγκ, να υπάρχει και νύχτα, να είναι και λίγο πιο δύσκολο για να υπάρχει ενδιαφέρον. Εξαιρετικό αυτοκίνητο με εξαιρετικό πλήρωμα. Χαμογελαστό. 2.000 του Τιμπελότε. Γεια σου να σου πω. Νικητές και φέτος, νικητές και φέτος. Ο Αριστοτέλης μάλιστα τρεις συνεχόμενες νίκες. Χαρητήρια. Μπράβο. Ο κύριος Χατζή. Ο κύριος Χατζή.